φωτογραφίες του Άρη Σοηλέδη με τη νέα σύντροφο, όπως όλα δείχνουν. Και λέω ότι είναι ίδια με το θέατρο. Άκου. Επειδή έτυχε και επικοινώνησε ο Άρης μαζί μου, ενώ αρχικά δεν. Συμπτωματικά. Όχι, όχι. Την προηγούμενη φορά που γίναν κάποια σχόλια και από εμάς για το πότε ξεκίνησε αυτή η σχέση, ο Άρης επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι δίνει το λόγο της τιμής του, ότι δεν σύναψε κάποια σχέση πριν χωρίσει και ξεκαθαρίσει τα πράγματα με τη Μαρία και ότι δεν του αρέσει να ακούγονται διάφορα. Ωστόσο, αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν ότι υπάρχει μια παρέα στη ζωή του. Τώρα, το τι συμβαίνει, αν είναι μια σχέση στο ξεκίνημα, αν είναι μια φίλη του, είναι πάντως το ίδιο κορίτσι με το οποίο τον είχαν απαθανατήσει και στο θέατρο. Τώρα, το πόσο καιρό υπάρχει αυτό το κορίτσι στη ζωή του, το τι συμβαίνει και το τι υπάρχει μεταξύ τους, δεν το ξέρω. Πάντως, αυτές οι φωτογραφίες είναι από το ταξίδι τους, εξασφάλισε η εκπομπή μας. Το ρώτησε δεν είναι δικό τους, να φανταστώ. Δεν πρόλαβα. Εντάξει. Κατσέσαι. Γιατί βλέπω οικογενειακή κατάσταση. Επέστρεφαν από Μύκονο, όπου βρέθηκαν. Και φαντάζομαι, παιδιά, ότι όταν επιλέγεις τη Μύκονο για διακοπές, δεν κρύβει. Παίρνεις και τα ρίσκα. Σου δώσε το λόγο της τιμής του ότι είναι μια πολύ πρόσφατη σχέση μετά το χωρισμό με τη Μαρία. Αλλά απλά υπάρχει ένα καρότσι και με ένα παιδί. Επίσης, έτσι όπως την είδα από την κοπέλα από μακριά στο μόνιτορ, ομολογώ ότι φαίνεται διαφορετική με το καπέλο μιας με τη Μαρία. Εγώ θα το πω. Κοίτα, είναι αρκετά fit και γυμνασμένη με μακριά μαλάκια. Έτσι από μακριά. Επειδή μου θυμίζει με το καπέλο, αλλά τέλος πάντων. Επειδή σε μία σχέση δεν είμαστε και δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, εγώ όφιλα να μεταφέρω αυτό που μου είπε. Μου δεσμεύτηκε ότι όσο ήταν με τη Μαρία ήταν σωστός, πιστός. Και ότι δεν του αρέσει όλο αυτό που κυκλοφορεί εναντίον του. Ότι δηλαδή ήταν αυτός που δεν ήταν έντιμος απέναντί της. Τώρα οι δυο τους ξέρουν καλύτερα και δεν θέλω να ανακατευθώ. Πάντως αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν ότι αυτή η κυρία βρίσκεται στο πλευρό. Τώρα είναι μια καλή του φίλη ή μιλάμε για μια σχέση στο ξεκίνημα, δεν το γνωρίζω. Όπως και να έχει.